Καλημέρα κύριε Καντάτσιο, πώς είστε? Καλή σας μέρα, δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, τι τους λέτε σε αυτή την επιστολή? Να συμπληρώσω κάτι στο προηγούμενο που είπατε, πολύ εύστοχο. Όντως είναι ένα τυράκι που το ρίχνουμε στις κοινωνίες. Το περάσαμε κι εμείς αυτό το τυράκι, το διαχωρισμό των κοινωνιών στη διεκδίκηση των κοινών προβλημάτων που τα βιώνει οι απλοί πολίτες και όχι οι πολιτικοί, οι κυβερνώντες. Να έρθουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παρένθεση δική μου και σας ευχαριστώ για το βήμα. Κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Χατζηδάκη, Οικονομίας και Οικονομικών και στον κύριο Πιτσιτή, στον διευθυντή της ΑΔΕ, και αφορά το αίτημα για παράταση απαλλαγής του ΕΕ για το 2024. Mm-hmm. Που σίγουρα θα ξαναζητηθεί και άλλη παράταση, γιατί με το χρόνο και το ρυθμό που γίνεται από κατάσταση των ζημιών στον τόπο μας, θα έπρεπε να ζητήσουμε απευθείας μια δεκαετία. Με τον νόμο λοιπόν 4876, άρθρο 45 του 2021, είχε δοθεί η τριετής απαλλαγή από τον έμφυα για σπίτια που είχαν πάθει ζημίες, για κίτρινα και κόκκινα. Εμείς προτρέξαμε λοιπόν να ζητήσουμε εκ νέου την ανανέωση της παράτασης απαλλαγής από τον έμφυα για τους σεισμόπληκτους, για αυτά τα κίνητα. Αυτό έχει ξαναγίνει, ωστόσο έχει δοθεί και στις περιοχές, αναφέρουμε μέσα στην ενότητα Κορινθίας, στην περιφέρεια Αττικής από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018, στις πλημμύρες στην Εύβοια που είχαν γίνει από το 2021, στις περιφέρειες, στο σεισμό που είχε γίνει για τη Σάμο, Σάμο Ικαρία Χίο, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το σεισμό του 2022, του 20 και σε πτυχές περιοχές από τις πυρκαγιές του Βασιλείου της Φετινές. Αυτό λοιπόν το επικαλούμαστε και ζητούμε άμεσα να δοθεί η παράταση για τον έμφυα, για το έτος του 2024. Mm. Όμως, να σας πω κύριε Βουλγεράκη, δεν είναι ένα μικρό, ένα χάπι ουσιαστικά ανακούφισης. Είναι σαν μια σπυρίλη σε έναν που έχει βγει από τροχαίο. Δυστυχώς είναι μικρό, αλλά το ζητούμε και αυτό, όπως ζητούμε και τα άλλα που μέχρι τώρα πέφτουν στο καλά στον άνθρωπο. Μα ούτως ή άλλως οτιδήποτε μπορεί να σας ανακουφίσει αυτή την ώρα και τόσους μήνες μετά και τόσα χρόνια μετά, που τα πάντα πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας, μέχρι προχθές τουλάχιστον αυτό ήταν. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα αυτή τη φορά, γιατί ξέρει να κινηθεί, η αλήθεια είναι ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, διότι εσείς εκεί δεν έχετε έρθει και ούτε φαίνεται ότι εύκολα θα έρθετε σε αυτή την κανονικότητα. Είναι τα σπίτια στα οποία μένετε και τα οποία είναι ακατάλληλα. Είναι τα κίτρινα, είναι τα κόκκινα, είναι τα χρήματα τα οποία μένουν της αρρωγής μέσα στις τράπεζες και στους λογαριασμούς των τραπεζών, αλλά δεν μπορείτε να τα κουμπίσετε γιατί η απλούστευση των διαδικασιών, οι σκόπελοι είναι μπροστά, τα όχι είναι μπροστά τα οποία λέγονται. Φαίνεται ότι το ΔΑΕΦΚ με τους μηχανικούς ή ΔΑΕΦΚ δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Είναι και εκείνο το κόλλημα της διευθύντριας της ΔΑΕΦΚ σε ό,τι έχει να κάνει με την απλούστευση των διαδικασιών. Φωνάζετε εσείς, φωνάζετε το τεχνικό επιμελητήριο, φωνάζει η δημοτική αρχή. Άπαντες φωνάζουν. Εκείνοι κλειστά αυτιά, παροπίδες, γραφειοκρατία, υπαλληλίκοι και τίποτα περισσότερο. Ενώ υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν οι προτάσεις, δεν ζητάτε κάτι παράνομο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Απλά λέτε, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια με συγκεκριμένους τρόπους, όπως έχουν γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, βλέπε ας πούμε κτηματογράφηση και μην απικαλείστε μόνο εκεί κολλημένοι το ιδιοκτησιακό, φέρτε, ενισχύστε και τα γραφεία του ΤΑΕΦΚ με μηχανικούς που τους πάτε γύρω τριγύρω όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές από την ανά την Ελλάδα, διότι αλλιώς ρε παιδιά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη, εμείς θεωρούμε αδιανόητο συμπολίτες μας που χωρίς δική τους ευθύνη αυτή τη στιγμή μένουν σε οικίσκους. Κάποιοι ακόμα είναι φιλοξενούμενοι 27 μήνες σε συγγενικά πρόσωπα. Πολλοί από αυτούς νοικιάζουν χωρίς να έχουν πάρει και την επιδότηση νοικίου, να έρχεται από πάνω και το καπέλο του έμφυα για ένα σπίτι που δεν μένουν, για ένα σπίτι που είναι ακατάλληλο όπως έχει κρίνει η πολιτεία. Εμείς, κυρία Βουλγεράκη, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Είμαστε πρόθυμοι, και σας το λέω δημόσια, να διεθνοποιήσουμε αυτό το θέμα και αυτό το πρόβλημα
που δεν φταίμε εμείς, αλλά η πολιτεία μόνο με αγιογραφίες και με φλιναθλήματα προσπαθεί να χτίσει τα σπίτια μας. Με υποσχέσεις και μετά δεν χτίζονται ούτε σπίτια, ούτε επιχειρήσεις, δεν το... ούτε και μπορείς να... ούτε μπορείς να προχωρήσεις στην ασυγκρότηση μιας περιοχής. Μόνο με τις θεωρίες και μόνο από τον καναπέ ενός υπουργείου. Αυτά πρέπει η πολιτεία να τα καταλάβει τώρα. Δεν θέλουμε να γίνουμε το δαμάσι της πίτης. Δεν θέλουμε το Αλκαλαχώρι να έχει εικόνα Αριζόνας, που όπως είδατε χθες από τα 50 καταστήματα της εισόδους του Αλκαλαχώρι, τα 45 είναι κλειστά. Και πρέπει δηλαδή εμείς να χειροκροτήσουμε τον κάθε υπουργό και τον κάθε παρατρεχάμενο και να του πούμε μπράβο που έστω 5 καταστήματα στην είσοδο του Αρκαλοχωρίου είναι ανοιχτά και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα βόρειο και ένα νότιο Αρκαλοχώρι και έχει μετατοπιστεί η δραστηριότητα σε υποτυπώδεις ρυθμούς και πρέπει να χειροκροτήσουμε και να πούμε μπράβο κύριε Υπουργέ που τα κάνατε όλα καλά. Όχι λοιπόν, δεν είναι όλα καλά. Είπαμε προχθές ότι έχουν ξεκινήσει από αύριο οι πληστηριασμοί στο Δήμο Αρχανών. Από 13 του Μάρτη είναι 10 στο Δήμο Μηνόπη. 9 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Οι οποίες ξεκινάνε πρώτος αύριο. Έτσι, και 10 τον επόμενο μήνα ξεκινάνε για το δικό σας το Δήμο. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, τα επιχειρήματα του κυρίου Υπουργού, με όλο το σεβασμό, είναι φεδρά. Δεν μπορεί να λέμε ότι λείπουν από το φάκελο δικαιολογητικά όταν μιλάμε για ένα IBAN, για μια υπεύθυνη δήλωση που έχει λήξει επειδή καθυστέρησαν ήδη να ελέγξουν το φάκελο, έτσι, και να μην μου ζητάει έναν έλεγχο στατικής επάρκειας που δεν προβλέπεται καν μέσα στο φάκελο κατάθεσης των κτηρίων. Σας το έχω ξαναρωτήσει με κύριε Κατάτσιο και στο παρελθόν και το ξαναρωτώ. Αλήθεια, Σεπτέμβρης 2021, είμαστε στο Φεβρουάριο του 2024. Αναρωτιέμαι γιατί δεν φτάσατε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Κοιτάξτε κύριε Αυγεράκη, όταν μπήκαμε στη διαδικασία αυτή να ψάχνουμε και να περιμένουμε και να ακούμε και μάλιστα να σας πω είμαστε και πολύ καλόπιστοι και πολύ διακριτικοί και πολύ υπομονετικοί απέναντι σε όλα αυτά που είχαμε ακούσει ότι θα γίνουν από τις 28 Σεπτέμβρη του 2021. Δυστυχώς, με τα λύπη μου και φέρω και ένα μερίδιο ευθύνης, θεωρώ ότι εξαπατηθήκαμε. Θεωρώ ότι μας έριξαν στάχτη στα μάτια και θεωρώ ότι πιστέψαμε ανθρώπους που ήρθαν μόνο για να κάνουν βόλτα, μόνο για να φωτογραφηθούν και μόνο για να πιούν μια ρακή και να φάνε ψάρια δεξιά και αριστερά. Δυστυχώς αρρωγή δεν γίνεται αρρωγή με αυτή τη μορφή. Αυτό είναι κάνω βεγέρα. Κάνω μια επίσκεψη και προχωράω παρακάτω. Αρρωγή σημαίνει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Αυτά είναι. Και ένα χρονοδιάγραμμα. Εμείς ούτε χρονοδιάγραμμα λάβαμε, ούτε ταχύτητα είδαμε, ούτε μια προσαρμογή στα μέτρα τα δικά μας και ούτε μια αποτελεσματικότητα. Είναι δυνατόν από τους 3.000 φακέλους που έχουν κατατεθεί να έχουν πάρει άδεια λιγότερη από 100, να έχουν χτιστεί σπίτια στα δάχτυλα του ενός χεριού με έξοδα των ιδιωτών, με χρήματα που τα βάλουν από την τσέπη τους και ποτέ δεν θα τα πάρουν πίσω. Δεν είναι βέβαια δυνατόν. Όμως αυτό το ίδιο το κράτος ονομάζει αρρωγή. Εμείς δεν το ονομάζουμε αρρωγή, εμείς το ονομάζουμε εθιμοτυπική επίσκεψη, χάιδεμα και χτύπημα στην πλάτη, ψηφοθυρική συλλογή και όλα αυτά. Εμείς περιμένουμε ουσιαστικά από την πολιτεία, κυρία Δουλγεράκη, να σκύψει πραγματικά στα προβλήματα. Το ότι επισημαίνουμε και ζητούμε την απαλλαγή του ΕΜΦΕ είναι μια απλή σταγόνα στον ωκεανό, είναι μια ασπιρίνη σε έναν τραυματισμένο από σοβαρό αυτοκινητικό δυστύχημα, όμως το θέλουμε και αυτό.
Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ήταν και εξαιρετικά τα όσα υπόθηκαν χθες και τα όσα βγήκαν ως ειδήσεις από την εκπομπή «Ώρα Εχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη που φιλοξένησε το Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, τον κύριο Βασίλη Κικέρογλου. Θα τα ξαναπούμε κύριε Κεντάτσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ράδιο 984.